Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε με πολύ χαρά την καλησπέρα μας. Πρώτα, βέβαια, θα καλησπερίσουμε τον συνεργάτη της εκπομπής, τον Αντώνη Σαριόγλου. Καλησπέρα. Εξωτερικό συνεργάτη. Γεια σου, γεια σου, Αντώνη. Και μετά, ξέρεις, πέρας και από το λογιστήριο, σου παρακαλώ. Έχουμε μια εκκρεμότητα. Εγώ θα φροντίσω. Θα φροντίσω εγώ, Αντώνη μου, μην ανησυχείς. Και με τη δική σου πολύτιμη βοήθεια, όπως πάντα. Τώρα πρωί-πρωί είχαμε να ξέρει. Έτσι. Ξέρω τη διεύθυνσή σας. Και με τη δική σου βοήθεια, φυσικά την πολύτιμη για ακόμη φορά, θα καλησπερίσουμε και ένα πολύ καλό φίλο και αγαπημένη προσωπικότητα γενικά για τους Αριανούς, τον Δαβίδ Αγκάνθο. Δαβίδ, όλα. Δαβίδ, buenas tardes. Έρχεται γι' αυτό. Με το λοιπόν, Μάξ έρχεται. Θα τον Δεν καλέσουμε. Πολύ μακριά. Κάτσε να εκμεταλλευτούμε το Σαριόγλου τώρα. Πού είσαι, καταρχήν, πού είσαι τώρα, σε ποια χώρα είσαι τώρα. Ελλάδα, Ελλάδα. Όχι, είναι. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Καλά, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Μάρτιο θα φύγω Ελβετία, να με πάρετε το Μάρτιο. Ελβετία, ε. Ναι, ναι, θα παίξουμε φιλικό, δεν θα παίξουμε. Φιλικό, ναι. Με ποιου θα είσαι. Πορτογαλία και μετά με. Μετά με εθνική. Με ποιου θα είσαι. Εγώ, ναι. Εγώ φυσικά με την Αίγυπτο. Καλά δεν τρέπεσαι. Όπου γης και πατρίς. θα τα πούμε για αυτά. Κάτσε να καλησπερίσεις. Περίμενε τώρα. Τώρα νομίζω ότι σε ακούει ο Νταβίδ, οπότε καλησπέρισε τον. Νταβίδ, buenas tardes. Έλα, καλησπέρα. Άρα, μπράβο, ελληνικά μιλά, Νταβίδ, άστο το Σαριόγλου. Ναι, λίγο. Καλά είσαι. Να, καλά είσαι. Μπράβο. Ευχαριστώ. Αυτά μέχρι εδώ και εδώ. Νομίζω εξαντλούνται τα ελληνικά του Αντώνη, έτσι δεν είναι. No mucho más, που λέει και ο Κούπερ. No mucho más. En griego mejor, ¿no, Antonio? En griego, si quieres, en griego yo cuelgo, no hay ningún problema. Μάλλον θα πρέπει να κλείσω, μου λέει, γιατί θέλω να μιλήσω ελληνικά. Εντάξει. Τώρα, αν αρχίσει τις επαφές με τον Άρη, νομίζω ότι πρέπει να μάθει λίγο ελληνικά, έτσι δεν είναι, Αντώνη. Dice que seguro que se vas a empezar a tener un contacto más directo con el equipo del Ari, tienes que empezar poco a poco a hacer materias y clases de griego. Yo tengo grandes amigos en Salónica y me preocupo mucho para intentar comunicarme en griego. Me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho el país, me gusta mucho mi equipo que es el Ari y la verdad que bueno, tengo grandes amigos. Lo que pasa es que mi mejor amigo allí habla español, así que lo tengo complicado. Έχω υπέροχους φίλους στην Θεσσαλονίκη, είναι μια πόλη που την αγαπάω πάρα πολύ, την έχω μέσα στην καρδιά μου και την πόλη Θεσσαλονίκης αλλά και την Ελλάδα, μου αρέσει πάρα πολύ και φυσικά και η ομάδα της καρδιάς μου, η αγαπημένη μου ομάδα είναι ο Άρης, επομένως θα πρέπει να κάνω προσπάθειες για να ξεκινήσω να μιλάω περισσότερο ελληνικά. Το κακό είναι το καλύτερο μου φίλος μιλάει ισπανικά και για αυτόν τον λόγο δεν έχω κάνει καμιά πρόοδο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι από τότε που έφυγε την επισκέπτεται συχνά την Θεσσαλονίκη. Αυτό δείχνει ότι δεν θέλει να κόψει τους δεσμούς μαζί. Μάλιστα πριν από πόσο κάνα μήνα νομίζω πάλι ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δύο εβδομάδες έχει. Α, δύο εβδομάδες έχει, τόσο λίγο. Ναι, έβαλα τώρα πάνω. Δηλαδή, είσαι και desde que te fuiste del Aris, constantemente intentas venir a Grecia, venir a Salónica. Antes dos semanas estabas otra vez aquí en Salónica y en Grecia, así que se nota que no quieres cortar contacto con nuestro país. Estoy muy contento. La verdad que fueron dos años, un año muy bueno, donde pude aportar muchas cosas al equipo. Otro año donde realmente la directiva no me dejaba aportar nada, porque eran todo trabas, eran todo quitarme profesionales como masajistas, como traductor. Pues se veía un clima que querían que ese equipo desapareciera y realmente me daba mucha rabia. Entonces tuve un año muy bueno donde disfruté mucho y pude aportar mucho y el segundo año donde realmente me lo pusieron muy difícil. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να κόψω δεσμούς γιατί πέρασα δύο υπέροχα χρόνια και για να ξεφολογώ, πέρασα ένα υπέροχο πρώτο χρόνο, ένα χρόνο στον οποίο αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά και αυτό που με έκανε να αισθάνομαι καλά είναι ότι μπόρεσα να προσφέρω τα μέγιστα στην ομάδα μου, ότι είχα στη διάθεσή μου όλα αυτά που χρειαζόμουν σαν ποδοσφαιριστή για να μπορέσω να βοηθήσω και βοήθησε και αυτό με έκανε να νιώθω πάρα πολύ όμορφα σε μια υπέροχη πόλη και σε μια ομάδα με την οποία δέθηκα πάρα πολύ. Από εκεί πέρα ο δεύτερος χρόνος ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν ένας χρόνος όπου θεωρώ ότι είχα πάρα πολλά τροχοπέδια τα οποία στάθηκαν εμπόδιο επίτηδες στο να μην μπορέσω να προσφέρω. Εκδιώχθηκαν όλοι οι συνάδελφοί μου και ποδοσφαιριστές, φυσιοθεραπευτές, μεταφραστές. Η ομάδα ουσιαστικά της προηγούμενης χρονιάς διαλύθηκε με σκοπό ο Άρης να εξαφανιστεί, ο Άρης να πάει στη Γάμα Εθνική. Πλέον είμαι σίγουρος γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει πάρα πολύ. Επομένως γι' αυτό είναι και λίγο ανάμεσα τα συναισθήματα τα οποία έχω, αλλά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είχα μια πολύ όμορφη εμπειρία στη Θεσσαλονίκη.
Εδώ και λίγες μέρες κυκλοφορεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι το έχει μάθει και ο ίδιος, ότι υπάρχει μια επικοινωνία από πλευράς άλλη, βέβαια σε αρχικό στάδιο ακόμη, εν ώψη της επόμενης περίοδου, με σκοπό να βοηθήσει την ομάδα με όποιο τρόπο μπορεί στο σχεδιασμό της επόμενης περίοδου, καθώς και γνωριμίες διαθέτει, ασφαλώς, και νομίζω και τη διάθεση να βοηθήσει τον Άρη. Dice que hay una fama aquí en Salónica que seguro que ha llegado hasta ti, que en este momento hay un primer contacto contigo para que el año que viene, que ya el equipo va a regresar a la primera división, para que intentes con tus conocimientos y con todas las cosas del fútbol que sabes, intentar ayudar al equipo, aportar con el equipo. ¿Qué opinas sobre todo eso? ¿Cuál es tu opinión y si has hablado algo? Yo no he hablado con el presidente, me llamó una persona cercana al presidente del Aris, diciéndome que bueno, que estaban interesados en hablar conmigo para comentarme unos cuantos temas sobre algunos jugadores. Y bueno, yo les dije que yo era presidente de la Asociación de Futbolistas, que tenía mucho trabajo, que estaba con otro tema que es el que realmente me importa, que es el luchar por los derechos de los trabajadores, de los futbolistas en España. Y bueno, yo le dije que bueno, a nivel personal no tendría ningún problema nunca, porque Aris es un equipo que llevo en el corazón, que he estado disfrutando mucho en Salónica, y que cualquier tema que necesitaran de mi persona, que los iba a ayudar siempre. Pero un tema formal y un tema a nivel de que sea legal todo y a nivel de confirmarlo, no hay nada, porque simplemente una llamada telefónica. Κοίταξε, αρχικά να σου πω ότι εγώ δεν είχα μέχρι τώρα καμία επικοινωνία με το πρόεδρο της ομάδας. Ένας στενός συνεργάτης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ο πρόεδρος θα ήθελε να βρεθεί μαζί μου, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε για ποδοσφαιριστές, να μιλήσουμε για αν θα μπορεί να υπάρχει κάποια συνεργασία και κάποια βοήθεια εκ μέρους μου. Αυτό το οποίο έμεινε ξεκάθαρο από μένα είναι ότι οτιδήποτε χρειαστεί και μπορώ να βοηθήσω τον Άρη, την ομάδα, όπως είπα πριν, που έχω μέσα στην καρδιά μου, θα το κάνω. Εξήγησα βέβαια ότι και εμένα το φόρτο εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλο, τώρα σαν πρόεδρος του ΣΑΠ στην Ισπανία, το να παλεύεις για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών, των πρώην συναδέλφων, είναι κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλος σκόπος. Ο χρόνος μου είναι πολύ μικρός, αλλά είπα οτιδήποτε μπορώ οτιδήποτε μπορώ, το οποίο είναι νόμιμο και μπορώ να βοηθήσω, να σταθώ δίπλα στην ομάδα. Όταν βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, επιδίωξα να γίνει αυτή η συνάντηση. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει, έκτοτε δεν ξαναμίλησα με κανέναν από τον Άρη. Επομένως δεν μπορώ να επισημοποιήσω κάτι το οποίο έχει γίνει σαν πρώτο βήμα. Υπήρχε μόνο αυτή η τηλεφωνική επαφή. Ως πρόεδρος των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών τώρα στην Ισπανία, πιστεύει ότι εξακολουθεί να είναι η Ελλάδα ένας ελκυστικός προορισμός για τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές? Estando ahora como presidente del gremio, David, seguro que tienes muchos contactos con jugadores activos en este momento. ¿Consideras que la Liga Griega, la primera división griega, continúa siendo un buen viaje para jugadores de España para jugar el fútbol aquí? O sea, una opción profesional buena para el jugador español. Bueno, sí que es verdad que en mi estancia allí como jugador, el primer año a nivel económico sí verdad que se cumplió. El segundo año perdí mucho dinero de todo el contrato que tenía, que no, nunca pude recuperar. Y bueno, sí que es verdad que la Liga Griega ahora mismo está pasando por problemas económicos. Al final en toda Europa se sabe, todo el mundo sabe quién puede tener problemas y quién no. Excepto dos, tres equipos que están con un nivel económico y que están pagando bien. La Liga Griega ahora mismo pues están teniendo muchos problemas, incluso tenemos compañeros de atrás españoles que han sufrido mucho y están reclamando sus contratos a equipos griegos, pero bueno, es un tema que esperemos arreglar pronto. A mí como experiencia, fue una experiencia increíble y sí que creo que la Liga Griega hay que vivirla, hay que estar allí. Un equipo como el Aris, que está en segunda división, creo que no es de recibo, creo que tendría que estar en primera división demostrando lo que es ese equipo, pero como te digo, ahora mismo ir a un equipo griego no garantiza tampoco en muchos casos el saber si puede su salario o no poder cobrarlo, porque como te digo, en mi caso, por ejemplo, estoy en ese segundo año que te digo, donde realmente no me pagaron todo mi contrato.
Θα σου είμαι ειλικρινής και ήδη και ειδικά σαν πρόεδρος του ΦΣΑΠ, τον αμοιβόμενο ποδοσφαιριστό στην Ισπανία, θα σου πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι ένα τόσο ελκυστικό πρωτάθλημα. Εγώ μιλώντας από προσωπική εμπειρία, ο πρώτος χρόνος, όπως είπα, ήταν ένας υπέροχος χρόνος, ένας χρόνος στον οποίο όλα κύλησαν ομαλά, κύλησε ομαλά και το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας μας. Από εκεί πέρα όμως το δεύτερο χρόνο σχεδόν όλα μου τα χρήματα τα έχασα, χρήματα τα οποία τα έχασα και δεν είχα από πού να τα διεκδικήσω. Αυτή η φήμη προχωράει. Υπάρχουν και άλλοι Ισπανοί ποδοσφαιριστές, πολλοί Ισπανοί ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει προσφυγές σε ελληνικές ομάδες. Οι ποδοσφαιριστές λοιπόν πληροφορούνται για θέματα οικονομικά και ότι αυτό το οποίο γνωρίζουν είναι ότι εκτός από 3-4 ομάδες οι οποίες πληρώνουν στην ώρα τους και πληρώνουν καλά, οι υπόλοιπες ομάδες συνήθως είναι ανακόλουθες όσον αφορά τα συμβόλαια τα οποία θα υπογράψουν. Καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι αυτό είναι το σημαντικότερο για να φύγει ένας ποδοσφαιριστής και να πάει σε ένα πρωτάθλημα. Ανεξάρτητα αν η δικιά μου η εμπειρία λέει ότι το να ζήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το οποίο εισαγόμε τον Άρη είναι κάτι ανεπανάληπτο. Είναι κάτι το οποίο ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να το ζήσει. Αλλά πρέπει να το ζήσει σε μια ομάδα όπως ήταν ο Άρης τότε. Γιατί αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Άρης να είναι στην Β' Εθνική είναι μια μαγική εικόνα. Είναι κάτι το οποίο φαντάζει σαν ψεύτικο. Ο Άρης πρέπει να επιστρέψει εκεί που ήταν και το να βιώνεις σαν ποδοσφαιριστής την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο δικό μας το γήπεδο αλλά και σε εκτός έδρας παιχνίδια, το να βιώνεις έντονα παιχνίδια ανταγωνιστικά είναι κάτι το οποίο όλοι σαν ποδοσφαιριστές θέλουμε να το ζήσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως επειδή το οικονομικό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν σου κρύβω ότι πρέπει να διορθωθεί άμεσα αυτή η φήμη που υπάρχει στο εξωτερικό ότι οι ομάδες οι ελληνικές είναι ανακόλουθες στον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Σκέψου να βίωνε Αντώνη κάτι που εσύ το έχεις βιώσει βέβαια και μετέφερε το, αυτό που έζησαν άλλοι συμπατριώτες του και βέβαια πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές με τον Άρη της Ατλέτικο Μαδρίτης και εκείνων των χρόνων. Δηλαδή που υπήρχαν αυτά που περιέγραφε για τον σύλλογο Άρη, αλλά υπήρχαν και διακρίσεις για την ομάδα που διεκδικούσε είτε τρόπαια, είτε μεγάλες ευρωπαϊκές, είχε μεγάλη ευρωπαϊκή παρουσία και είχε και επιτυχίες. Ήταν στα ψηλά ράφια της βαθμολογίας. Ο Άρης διεκδικούσε τρίτη, τέταρτη θέση, ήταν εκεί. Σκέψου να ζούσε και αυτό και βέβαια αυτή είναι μια φιλοδοξία για τον Άρη των επόμενων χρόνων, έτσι. Dice David que también, pero de lo que hablaste tú, de vivir la experiencia de un equipo como es el Aris, que igual tú viniste en los momentos más complicados del equipo, pero antes, poco años de que vinieras tú, cuando cosas que ya la hemos hablado también juntos y ya las conoces, que el Aris estaba muy arriba en la tabla, seguro que tenía problemas económicos, pero estaba arriba en la tabla, era competitivo, luchaba hasta la final de la Copa, jugó partidos europeos contra Atlético de Madrid, ganó, o sea que también para un jugador que es optimista vivir cosas así, también es importante. Y momentos sí, por supuesto que, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo no tuve la suerte de poder jugar con el Aris en UEFA, pero yo las veces que pude vestir esa camiseta estuve muy orgulloso defendiendo los colores del Aris. Además que me sentí siempre un privilegiado con la afición que tenía de que cada domingo pudiera luchar por ellos. Entonces, bueno, está claro que la liga es muy bonita, hay grandes equipos, hay grandes estadios donde se pueden ir y tienen un perfil que ese nivel económico esperemos que se recupere pronto. Pero como te digo, es una liga donde a mí me hubiese encantado terminar mi carrera deportiva, donde hubiese estado mucho más tiempo, donde yo estaba encantado y puedo ir cada vez que tengo libre. Y sí me hubiese encantado retirarme allí, pero como te digo, las circunstancias fueran otras muy adversas y que había otro tipo de condicionantes cuando yo estaba. Φυσικά και έτσι είναι, γι' αυτό σου είπα ότι είναι μια εμπειρία που κάποιος θα θέλει να τη ζήσει. Ακόμα και αν εγώ δεν είχα την τύχη να παίξω ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον Άρη, να ζήσω αυτή την εκπληκτική πορεία μέχρι το τελικό κυπέλλου, την πορεία που έχει στην Ευρώπη. Εγώ όμως έζησα άλλα πράγματα τα οποία με έκαναν και δέθηκα πάρα πολύ με την ομάδα. Όταν παίζεις λοιπόν και υπερασπίζεσαι μια τέτοια φανέλα με ένα γήπεδο κατάμεσο, νιώθεις ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι το μεγάλο δέσιμο που έχω εγώ και είμαι πάρα πολύ περήφανος για κάθε αγωνιστική που μπόρεσα και μπήκα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έπαιξα για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον Άρη. Αυτά τα πράγματα λοιπόν σίγουρα σαν ποδοσφαιριστή δεν συγκρίνονται σαν βιώματα, θέλει να τα ζήσει. Παρ' όλα αυτά αυτό που σου είπα ότι γι' αυτό πρέπει να διορθωθεί άμεσα η φήμη η οποία υπάρχει της ανεκολουθίας, γιατί υπάρχουν μεγάλες ομάδες, θα μπορεί να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ωραία γήπεδα, ωραίος κόσμος, ώστε ο ποδοσφαιριστής να πάει και να παίξει ποδόσφαιρο και να ζήσει αυτά τα οποία έχουν ζήσει παλιότεροι συνάδελφοί μου στον Άρη, αλλά και αυτά τα οποία έχω ζήσει εγώ. Αλλά θα πρέπει αυτή η φήμη να εξλείψει, να αλλάξουν λίγο τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε να ξαναγίνει και αυτό μεγάλο και, μεγάλο και ανταγωνιστικό. Εγώ πραγματικά αυτά που βίωσα στον Άρη με κάναν και ένιωσα ότι ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στον Άρη. Για όπως βλέπετε, όποτε μπορώ και έχω χρόνο, γυρνάω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να έχω επαφές με την πόλη, θέλω να έχω επαφές με την ομάδα. Γυρνάω πάντα εκεί γιατί ένιωσα υπέροχα. Δυστυχώς όμως γίνανε βία πράγματα την τελευταία χρονιά την οποία έπαιξα εγώ στον Άρη και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω και την καριέρα μου στον Άρη, που θα το ήθελα πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάντως υπάρχει κάτι ακόμα που εγώ νομίζω ότι είναι τιμητικό για τον ίδιο. Βλέπεις και εσύ, Αντώνη, και τους ξέρεις βέβαια αυτούς που θα πω τώρα.
όλοι οι ποδοσφαιριστές που αναφέρονται ως άνθρωποι που πιθανώς να ενεργοποιηθούν από την ομάδα ή είναι μια σκέψη της ομάδας να τους ενεργοποιήσει, είναι ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στην ομάδα τα πολύ καλά της χρόνια. Ο Ρονάλντο, ο Νάτσο, ο Νέτο βέβαια που είναι και τώρα στην ομάδα. Ο Νταβίτ ήταν σε μια χρονιά που η ομάδα, καλός ή κακός θα πούμε εμείς, πάλευε για να σωθεί. Παρ' όλα αυτά είναι σε αυτό το γκρουπ των παικτών που έζησαν μεγάλες στιγμές στο σύλλογο και είναι εισάξιος δίπλα τους και ο Νταβίτ και τον σκέφτονται και οι οπαδοί του Άρη σε μια σεζόν που η ομάδα πάλευε για την παραμονή της, ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια ομάδα όπως ο Άρης, τον έχουν δίπλα σε παίκτες όπως ο Ρονάλντο Γκιάρο και εσύ με καταλαβαίνεις καλύτερα από τον καθένα τι είναι Ρονάλντο Γκιάρο και στο ποδόσφαιρο και στον Άρη ειδικότερα και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Νταβίτ και την αναγνώριση που έτυχε από τον κόσμο του Άρη. Dice David, dice Crisantos que también el reconocimiento que tienes en este momento igual es algo que te puede hacer sentirte feliz, sentirte orgulloso, porque en este momento ya que estamos en los primeros pasos, pero estamos hablando de activar de nuevo a jugadores que jugaron en el Aris cuando el Aris era muy grande, de Yaro Ronaldo, Nacho García, Neto, o sea, jugadores que estaban en la parte importante del Aris. Pero dentro de ese grupo entras tú, que por bien o por mal, tú viniste esos años que estabas luchando para que el Aris se quedara en la primera división, que para un equipo como el Aris esto no es lo mejor posible, pero tú entras en el grupo que tiene la gloria más grande del Aris, tú entras en ese grupo, y eso es un reconocimiento de lo que hiciste tú en el equipo y de lo cuánto te quieren los aficionados de este equipo. ¿Cómo te sientes sobre eso? Yo estoy encantado, vamos, para mí es un gran orgullo y de verdad lo digo de corazón. Yo tengo el mismo cariño que ellos tienen hacia mí, yo lo tengo hacia ellos. Yo he jugado a muchos equipos en España, pero la sensación que he tenido cada partido que he jugado allí con mis problemas de rodilla, yo ya fui con 33 años, yo ya iba casi al final de mi carrera y poder disfrutar de esa manera con esa afición, de verdad que siempre los tengo mucho en el corazón y me gusta mucho estar allí en Grecia, de verdad le digo. Y la verdad que para mí es un gran orgullo que me ponga en años tan difíciles para Lari, que de verdad fue un año complicado, que todo el mundo algún día explicaremos realmente qué pasó en esos años, donde creo que había muchas temas políticos que querían que realmente desapareciera el club. Y yo como profesional me negaba sí o sí, porque creo que al final se intentó hacer todo lo posible para que ese club bajara a tercera división, para que empezara de nuevo. Pero ese es un tema que pocos aficionados saben y al final la gente que es un poco lista también se dio cuenta de ese año. Entonces, yo de verdad estoy muy agradecido que la gente me tenga en ese grupo, porque también conozco a muchos jugadores que he podido jugar en España con ellos, que conozco como Medi, que conozco como Coque, que conozco como Javito, gente que han hecho las cosas muy bien en el club y que me metan dentro de esos grandes jugadores, para mí es un orgullo. Κοίταξε να δεις, είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα, έτσι ακριβώς όπως το λέω και ακόμα παραπάνω. Είναι τιμητικό για μένα να μπαίνω σε αυτό το group των ανθρώπων. Είναι πιο τιμητικό για μένα όμως να νιώθω ότι είμαι μέσα στην καρδιά των οπαδών. Εγώ προσπάθησα να δώσω τα πάντα και αυτά τα οποία νιώθουν αυτοί για μένα, σου μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, είναι αντίστοιχα αυτά που νιώθω εγώ για αυτούς. Γιατί το να έρθω εγώ περίπου στη δύση της καριέρας μου, με ένα αγώνα του οποίου υπέφερα αρκετά, να προσπαθώ να τα δίνω όλα και αυτοί να με κάνουν να ξανανιώθω σαν έφηβος όταν μπαίνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ανεξάρτητα αν όντως παλεύαμε για στόχους οι οποίοι δεν ήταν αντάξει της ομάδας του Άρη. Παρ' όλα αυτά τα δώσαμε όλα. Πιστεύω ότι την πρώτη χρονιά το αποδείξαμε αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι το οποίο έκανε αυτό το δέσιμο τόσο ισχυρό ανάμεσα σε μένα και στους οπαδούς. Ενώ τη δεύτερη χρονιά θεωρώ ότι θα έχουμε χρόνο να είμαστε από κοντά, να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν, γιατί υπήρχε μια πολιτική από ψηλά η οποία ήθελε να εξαφανίσει τον Άρη για να σβήσει τα χρέη. Ήθελαν να μας ρίξουν. Εμείς συνεχίσαμε να παλεύουμε, αλλά ήταν αδύνατο γιατί δεν υπήρχε καμία επαγγελματική προσέγγιση στο να μπορέσουμε να προσφέρουμε για οποιοδήποτε στόχο. Φαινόταν τα πράγματα προς τα που πήγαιναν και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Θεωρώ ότι ο κόσμος του Άρη, ο οποίος είναι πάρα πολύ έξυπνος, καταλαβαίνει τι έγινε εκείνη τη χρονιά. Από εκεί πέρα, αλήθεια είναι τιμητικό για μένα να μπαίνω σε γκρουπ ποδοσφαιριστών που προσέφεραν πολλά στην ομάδα, μεγάλες στιγμές και τους οποίους γνωρίζω και προσωπικά. Έχουμε μιλήσει για τον Άρη από το πόσο το οποίο βρίσκομαι τώρα και τους έχω δει, όπως είναι ο Ναύτη, δεν είναι μόνο τα παιδιά που αναφέρατε, είναι και ο Ναύτη, ο Χαβίτο, τον Νικάλβο, ο Κόκκι, παιδιά τα οποία τα γνωρίζω πλέον προσωπικά και έχουμε συζητήσει και πάντα οι συζητήσεις μας πηγαίνουν γύρω από τον Άρη. Άρα προφανώς έγινε μια πρώτη επαφή για να το ολοκληρώσουμε και είναι ανοιχτός φυσικά εννοείται, παρότι όπως μας είπε δεν έχει και πάρα πολύ χρόνο
αυτή την περίοδο. Κάποια στιγμή λογικά θα τον ξαναδούμε στην Θεσσαλονίκη για να κάνει κάτι πιο επίσημο, έτσι, ναι, για να κλείσουμε και με αυτό. Και Δαβίτ, για hubo una llamada, de momento no hubo el próximo paso, pero seguro que tienes un trabajo en este momento que necesitas mucho tiempo que dedicar, pero igual poco a poco pues se nota que tú estás positivo para venir otra vez a Salónica y hablar de qué manera puedes ayudar a Laris. Yo sabéis que me tenéis para lo que necesitéis. Yo a ese equipo le quiero mucho y de verdad que tengo un trabajo con una responsabilidad muy grande. Actualmente quiero seguir luchando por los futbolistas españoles como lo estoy haciendo, porque creo que tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer, pero ya sabéis que al final para Laris siempre sacaré un hueco para poder ayudarlos. Así que aquí me tenéis para lo que necesitéis. Κοίταξε να δεις, ο Άρης όποτε με χρειαστεί και μου το ζητήσει, εγώ θα είμαι δίπλα του. Σίγουρα έχω ένα φόρτο εργασίας πάρα πολύ μεγάλο, έχω αναλάβει μια ευθύνη πάρα πολύ μεγάλη. Στέκομαι δίπλα σε αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τη δική μου την ανάγκη και εγώ έχω όλη τη διάθεση με τις γνώσεις μου και με την εμπειρία μου να βοηθήσω. Πραγματικά αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό, αλλά πάντα όταν ο Άρης θα με χρειάζεται, εγώ θα ξεκλέβω χρόνο και θα βρίσκομαι δίπλα στην ομάδα. Δεν είναι λόγια το αέρα, δεν είναι πράγματα τα οποία τα λέω απλά για να τα πω, είναι πράγματα τα οποία έτσι νιώθω και γι' αυτό τα λέω. Μια που είναι και ο πρόεδρος των ποδοσφαιριστών στην Ισπανία, δεν ξέρω, έχει κάνει αίσθηση εδώ στην Ελλάδα αυτό το θέμα που βγήκε προς τα έξω με στημένα παιχνίδια, με ποδοσφαιριστές που έχουν συλληφθεί. Υπάρχει ένας πρώην παίκτης του Άρη στην όλη διαδικασία. Δεν ξέρω, γιατί πολλές φορές αλλοιώνονται οι πληροφορίες μέχρι να φτάσουν εδώ. Να μας πει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπόθεση και αν είναι ενήμερος για αυτή την υπόθεση. David, ya que es tu puesta, si te quieren preguntar sobre algo que explotó los últimos días, si te quieren preguntar a ti, porque tú seguro que nos puedes dar informaciones más reales y no cosas que son nada más famas y sabes que llegan muy diferente a las noticias y a las páginas web griegas. Hay un problema que empezó en España con partidos amañados, con un jugador que estuvo en el Ares, que pasó por el Ares. ¿Cuál es la sensación de todo eso, lo que está pasando en este momento? Bueno, es un tema preocupante. Es un tema preocupante el tema de los amaños. Nosotros desde la Asociación de Futbolistas llevamos tiempo trabajando en la prevención de este problema, ya que nos dimos cuenta de que podía ser un problema grande que se va extendiendo. Y bueno, hemos tenido ahora mismo un brote. Esperemos que se solucione todo y queden las cosas bien. Sí que es verdad que, como te digo, la asociación estamos haciendo las visitas pertinentes a todos los vestuarios para informar de este problema, de que es un tema complicado el tema de los amaños, que los chavales estén informados totalmente de todo, de que puedan tener un mecanismo de defensa en cualquier momento de que alguien les pueda ofrecer cualquier tipo de amaño y tal. Y bueno, estamos intentando trabajar para ello. Yo creo que el mundo del fútbol se perjudica en este aspecto y esperemos que de todos este problema se pueda erradicar y que no vuelvan a pasar estos temas. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ περίπλοκο, ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν περιμέναμε εμείς αυτό που έγινε τώρα για να ξεκινήσουμε ήδη οι διαδικασίες για την πρόληψη αυτού του προβλήματος, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το ποδόσφαιρο. Ήδη είχαμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει νομικές ομάδες, πηγαίνουμε στα αποδυτήρια σε μικρότερες κατηγορίες, μιλάμε με τους ποδοσφαιριστές, τους ενημερώνουμε νομικά όλες τις κυρώσεις που μπορεί να έχουν αν εμπλακούν σε κάτι τέτοιο, τους παρέχουμε οποιαδήποτε νομική κάλυψη χρειάζονται και αυτοί, εάν κάποιος έξω από το ποδόσφαιρο τους πλησιάζει για κάτι τέτοιο, δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση να εξαλείψουμε κάτι το οποίο το μόνο που κάνει είναι να βλάπτει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Επομένως είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από πριν. Έχουμε ξεκινήσει εμείς ήδη τις κινήσεις μας για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο να εξαλείψουμε το συγκεκριμένο το πρόβλημα. Έχει πάρα πολλές ρίζες. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς έχουμε πέσει ζεστά πάνω του και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα λυθεί. Μάλιστα. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί δεν απλά έχει πολύ χρόνο. Να του πω απλά μόνο ότι ο διαιτητής που τον απέβαλε στο Περιστέρι ακόμα σφυρίζει. Στο μάτς με τον Ατρόμητο. Ακόμα εδώ είναι, σφυρίζει στα μάτς κανονικά ακόμα. Συντακουέρδα και σφυρίζει και πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εγώ. Ναι, ναι, εξαιρετικός είναι. Τέλος πάντων. David, ¿sabes que el árbitro que te expulsó en el partido contra Atrómitos todavía continúa siendo árbitro, eh? Lo está haciendo muy bien. Pues dile que yo ya me he quitado, que yo ya no soy jugador. ¿Qué? Porque sería no, dile que ya se no tengo nada contra él, pero sí que es verdad que esa circunstancia, por ejemplo, fue un partido con unas circunstancias raras. Al final el hombre me expulsó, que me dieron un codazo a mí, yo me quejé de él, él me decía que hablaba español, cuando yo le dije un comentario en español, me expulsó.
O sea, que fue un poco, creo que todo el mundo tenemos errores en nuestra vida. Yo soy una persona que no me gusta ser, guardarme siempre ese, de intentar devolverle la moneda. Entonces, yo creo que él intentó o interpretó que esa jugada fue así. Creo que se confundió, pero vamos, no tengo nada en contra de ese árbitro. Le deseo lo mejor. Y bueno, solo espero que no le pasen esos problemas, porque creo que fue un error que tuvo, como yo puedo tener muchos a la hora de fallar goles o de poder hacer algo más. Κοίταξε να δεις, εγώ θα μιλήσω όμορφα και θα φανεί ότι το λέω γιατί το εννοώ και όχι επειδή είμαι ακόμα ποδοσφαιριστής και φοβάμαι να με ξαναποβάλει. Πιστεύω ότι τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κάνει και εγώ στην καριέρα μου πάρα πολλά λάθη και φυσικά το καλό είναι να τα αναγνωρίζεις και να προσπαθείς να μην τα ξανακάνεις και να προχωράς μπροστά. Ήταν μια πολύ περίεργη φάση, ήταν ένα πολύ περίεργο παιχνίδι το συγκεκριμένο με πολύ περίεργες αισθήσεις. Παρ' όλα αυτά, σε ένα παιχνίδι που μόλις ξεκινάει και εσύ δέχεσαι 9 γκονιά και αντί να αποβληθεί αυτός που δίνει την αγωνιά. Δέχεσαι εσύ και την κάρτα για θέατρο και μετά ενώ διαμαρτύρεσαι ίσως να κατάλαβε λάθος αυτό το οποίο προσπάθησα να του πω και ενώ διαμαρτύρεσαι φυσιολογικά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, ήταν πεζόντουσαν πάρα πολλά. Αποβάλλεσαι και όλα θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Από εκεί πέρα όπως είπα τα λάθη είναι ανθρώπινα, τα λάθη είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, γίνονται πολλά, επομένως εγώ θα το ευχηθώ ότι καλύτερο δεν έχω τίποτα εναντίον του. Ελπίζω λοιπόν όπως είπα αφού συνεχίζει τη δουλειά του να συνεχίζει και να προσέχει να μην ξανακάνει τόσα σοβαρά λάθη, αλλά δεν έχω κάτι εναντίον του προς Θεό. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να του ευχηθούμε καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει στην Ισπανία. Να τον δούμε σύντομα στη Θεσσαλονίκη και σένα φυσικά να σε ευχαριστήσουμε για πολλωστή φορά για την πολύτιμη βοήθειά σου. Όσον αφορά εμένα, ξέρεις ότι δεν τα κάνω σκόπος και όποτε θέλετε με τη διάθεσή σου. Καλά τα μιλάς. Καλά τα μιλάς στα Ισπανικά. Τα έχεις μάθει καλά. Τα έχεις μάθει καλά. Βελτιώθηκες. Μου έχει λείψει αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, Νταβίτε, quiero agradecer un montón por tu tiempo, por la entrevista y ojalá que estemos en un contacto más directo. Pues muchas gracias. Desear a Laris que consiga su ascenso a Primera División y que, bueno, aquí tenéis un Arianor más y que le desea lo mejor a ese equipo que queremos tanto. Un abrazo muy fuerte. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το δικό σας το χρόνο. Εύχεται η ομάδα του χρόνου να είναι στην αλφαβητική εκεί που πρέπει να είναι και το εύχεται, όπως είπε και στα ελληνικά, ένας ακόμα Αριανός, ο οποίος μέσα από την καρδιά του πάντα θα εύχεται στην ομάδα του ό,τι καλύτερο. Θέλει λοιπόν στον κόσμο του Άρη και σε εσάς μια πολύ θερμή αγκαλιά. Έχουν έρθει εδώ ψυχάρα, παικτάρα, τέτοια, μεταβίβασέ τούτα. Αυτοί είναι οι χαρακτηρισμοί. Από τον κόσμο. David? Δεν ακούει μάλλον. Hola. ¿Oyes? Y ahora sí. Okay, nos dicen que han llegado un montón de mensajes que te dicen crack, fenómeno, pectara, como te acuerdas que te llamaban aquí, que tienes un alma muy grande, un corazón muy grande. Ese es mi papá, Antonio. ¿Eh? Ese es mi papá. El que está mandando todos los mensajes es mi papá. Ah, sí, λέει μην τα μεταφέρετε, λέει ο παπάς του είναι, λέει το τόνο, μιλάει ο παπάς του, στέλνει μηνύματα. Τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, David. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Un beso muy fuerte, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, και τον David Aganzo και τον Αντώνη τον Σαριόγλου.